αποτελεί ένα τμήμα του συνολικού θέματος. Ένα είναι βέβαιο, ότι δεν υφίσταται μακεδονικό έθνος. Αυτή πρέπει να είναι η επικεφαλίδα και η εισήγησή μου για το συγκεκριμένο ζήτημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο σε κρίσιμες στιγμές. Δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος. Τι σημαίνει αυτό αυτομάτως? Δεν υπάρχει εθνικότητα μακεδονική. Δηλαδή στο διαβατήριο, αν παραδείγματος χάρη λεγότανε Βοσνία, μπορούσε να γράφει εθνικότητα μακεδονική και θα το δεχόμασταν? Με όλα αυτά που προείπα. Βεβαίως όχι. Άρα δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα. Διότι δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα για όλα όσα προανέφερα και με μαθηματικό τρόπο διατύπωσα ότι οι Μακεδόνες ήσαν Έλληνες, είναι Έλληνες, όσο Έλληνες είναι και οι Κρητικοί ή οι Πόντοι ή οποιοδήποτε άλλη από τις φυλές, τις ελληνικές φυλές. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ούτε μακεδονική γλώσσα. Είναι δυνατόν να συμμετείχαν κάποιοι άλλοι πλην των Ελλήνων ιστορικά σε αυτή τη διαδρομή, πλην των Ελλήνων, και ιδιαίτερα θα μπορούσαν να είναι οι Λυριοί ή οι Σλάβοι, οι οποίοι ήρθαν στην περιοχή αφού τελειώσαν όλα αυτά η μακεδονική αυτοκρατορία μετά από μερικές εκατοντάδες χρόνια? Η απάντηση είναι αυτονόητα όχι. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος, δεν υπάρχει άρα εθνικότητα μακεδονική, δεν υπάρχει γλώσσα μακεδονική, δεν υπάρχει έξω από την ελληνική ιστορία μακεδονική ιστορία. Γιατί δεν υφίστατος έθνος. Κάθε φορά ήταν κυρίαρχα στην αρχαία Ελλάδα, αλλά μέχρι και πολύ αργότερα στην ιστορία, κάποιες περιοχές είχαν την ηγεμονία του ελληνικού χώρου, αλλά και της ελληνικής εθνότητας, του ελληνικού έθνους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση με τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Φίλιππο νωρίτερα, και μετέπειτα και πριν, είχαν την ηγεμονία οι Μακεδόνες. Παλαιότερα ήταν οι Αθηναίοι είχαν την ηγεμονία. Υπ' αυτή την έννοια, θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει οτιδήποτε το οποίο να παρακάμπτει τα ιστορικά δεδομένα, να προσβάλλει τα εθνικά μας δεδομένα και να μπορεί να δημιουργεί, δεν θα πω αυτούς τους τύπους περί αλυτρωτισμού κλπ. Δεν μπορεί να λειτουργήσει οτιδήποτε πιθανόν σήμερα ή στο μέλλον να βλάψει το έθνος. Έχω να αναφέρω αρκετά παραδείγματα, θα μείνω μόνο σε ένα. Σε άλλες συνθήκες, τότε που δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Όταν η Μεγάλη Βρετανία ήθελε να λέγεται Μεγάλη Βρετανία, υπήρχε η Βρετάνια απέναντι στη Γαλλία. Και πού κατέληξαν μετά από διαπραγματεύσεις? Σε ένα τελικό συμπέρασμα, το οποίο το βλέπουμε μπροστά μας. Ηνωμένο Βασίλειο, United Kingdom. Τα πράγματα είναι απολύτως ξεκάθαρα. Βέβαια, πάντοτε στην ιστορία ισχύει πολλές φορές, όχι πάντοτε, αλλά τις περισσότερες φορές, ο κανόνας δικαίου του ισχυρού. Πέρα από κορώνες, κραυγές ή οτιδήποτε άλλο, ας βρούμε λοιπόν σοβαρά βήματα, όχι μόνο για το όνομα, αλλά κυρίως αν υπάρχει έθνος, αν υπάρχει εθνικότητα, αν υπάρχει γλώσσα μακεδονική και μία σειρά άλλα στα οποία δεν θα ήθελα να αναλύσω, διότι αυτό είναι ζήτημα μιας διάλεξης και όχι της λειτουργίας ενός Δημοτικού Συμβουλίου. Μπορεί κανείς να ανατρέξει ιστορικά πολύ πίσω και να δει ποιες ήταν. Τι ήταν οι Δάρδανοι και οι Πέωνες, παραδείγματος χάρη, και πού μένανε. Οι Ιλυριοί, δηλαδή, που έχουν την Αλβανία σήμερα, το
κομμάτι της Αλβανίας συμμετέχουν κατά 35% στο κρατήριο των Σκοπίων σήμερα. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Με τη σοβαρότητα που διακρίνει όλους μας και όλες. Όλες και όλους. Θα πρέπει να πούμε τις βασικές αυτές αρχές και επίσης να δηλώσουμε ξεκάθαρα σε αυτό το Συμβούλιο ότι δεν υπάρχει Έλληνας πολιτικός και ιδιαίτερα η κυβέρνηση, γιατί δεν είναι η κυβέρνηση ενός κόμματος, είναι η κυβέρνηση της Ελλάδας, δεν έχει την αμφισβήτηση κανενός ότι θα διαπραγματευτεί με τον καλύτερο και σκληρότερο τρόπο για ποια, για τα δίκια μας. Γιατί αν είχαμε κάπου άδικο, θα έπρεπε τότε να κάνουμε πίσω. Έχουμε τις δυνάμεις, παρόλες τις δυσμενείς συνθήκες και το οικονομικό αδιέξοδο που υπήρξε και συνεχίζει να υπάρχει σε ένα μεγάλο βαθμό, έχουμε τις δυνάμεις να προασπίσουμε τα συμφέροντά μας, όχι τα δικά μας μόνο, και το αύριο των παιδιών μας. Γιατί ό,τι σε διευκολύνει σήμερα, αύριο μπορεί να σου δημιουργήσει πολλαπλασίως μεγαλύτερα προβλήματα. Και επίσης, πιστεύουμε ότι αυτή, εφόσον προκύψει η διαπραγμάτευση, έχουμε εμπιστοσύνη και στην κυβέρνηση και στα κόμματα ότι θα μπορέσουν να βρουν τον σωστό δρόμο, ώστε σήμερα με τις παρούσες συνθήκες και όχι τις συνθήκες του 70, του 80, του 90 ή του 2000 να βρούμε τη λύση η οποία πραγματικά αξίζει στην ιστορία του έθνους μας, αξίζει όμως και για την επιβίωση του ελληνικού έθνους. Κάθε υποχώρηση μεγάλη δεν σημαίνει με καλός και διαπραγματεύομαι. Αλλά αυτά είναι θέματα που άλλοι ασχολούνται και πιστεύω ότι ασχολούνται και θα ασχοληθούν με έναν σοβαρό τρόπο. Αυτό που είναι βέβαιο είναι το ιστορικά της δεκαετίας του 50, όταν η Ιουγκοσλαβία τότε ήταν ένα κράτος και υπήρχε ζήτημα γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό μεταξύ του Ανατολικού και του Δυτικού μπλοκ, υπήρξαν άλλες δυνατότητες να διαχειριστείς το θέμα και δεν υπήρχε η δυνατότητα πιθανών ή δεν ξέρουμε αν υπήρχε και τη χάσαμε. Η ευκαιρία αυτή που ονομάσαν ψευδεπίγραφα τη Μακεδονία για να δημιουργήσουν μια σύνθεση των πληθυσμών εκεί ώστε να έχουν την ησυχία τους, αυτοί που δημιουργήσαν τη Μακεδονία δεν αντιδράσαμε αναλόγως και με τον τρόπο που έπρεπε ίσως και τότε. Αλλά το ζήτημα είναι ότι σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα μεγάλο ζήτημα και εμείς σαν Συμβούλιο προτείνω λοιπόν αυτά τα οποία ανέφερα ευθύς εξ αρχής, ξεκάθαρα, δηλαδή ότι δεν υφίσταται μακεδονικό έθνος, ότι έχουμε τις τρεις και ακόμη περισσότερες εθνικότητα, γλώσσα, όνομα, στα οποία θεωρούμε ότι αυτά ανήκουν στην Ελλάδα, στο ελληνικό έθνος, στην ιστορία. Έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς που διαπραγματεύονται, γιατί δεν ξέρουμε τι λέγεται, ούτε θα κρίνουμε, θεωρώ, αν η μυστική διπλωματία χρειάζεται κάποιες φορές ή πρέπει να είναι φανερή διπλωματία. Αυτό το κρίνουν αυτοί οι οποίοι διοικούν και γι' αυτό θα κριθούν και τους κρίνουμε και εμείς αυστηρά εφόσον χρειαστεί ή θα χειροκροτήσουμε δυνατά και θα σταθούμε δίπλα όταν προκύψει η οδήποτε αποτέλεσμα. Αυτό απαιτεί μια σοβαρή στάση και δεν είναι καιρός ούτε για λαϊκισμούς, ούτε να χτίζονται καριέρες πάνω σε ένα μέγα εθνικό θέμα, ούτε να χτίζονται πολιτικές θέσεις πάνω σε ένα τέτοιο εθνικό θέμα. Δεν χωρούν αυτά. Δεν χωρούν για κανέναν πουθενά. Προτείνω λοιπόν το συγκεκριμένο ψήφισμα προς όλες τις συναδέλφεις και τους συναδέλφους να προχωρήσουμε και κατά την άποψή μου, επειδή μεθαύριο είναι και ένα μεγάλο συλλαλητήριο, ανάλογα με τη συνείδηση του καθενός, δεν μπορούμε να παρέμβουμε εμείς το πώς θα δράσει ο καθένας, ας δράσει ο καθής την καθεμιά, αν κρίνει ότι χρειάζεται ή δεν χρειάζεται να συμμετέχει ή να μην συμμετέχει. Αυτό μας βγάζει
εμάς δεν μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις για τρίτους. Εμείς παίρνουμε μια απόφαση σαν Δημοτικό Συμβούλιο με αυτές τις βασικές αρχές. Και βεβαίως, ό,τι και αν προκύψει, θα πρέπει να είναι απολύτως ξεκαθαρισμένο με όλα τα εχέγγυα των διεθνών συνθήκων έναντι όλων και βεβαίως να είναι απολύτως κατοχυρωμένα όχι μόνο στα λόγια ή με κάποιες ρηματικές διακοινώσεις αλλά με όλο ένα συμφωνητικό το οποίο να μην επιδέχεται καμία αμφισβήτηση στο μέλλον για όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και περιμένω με πολύ προσοχή να ακούσω μαζί με τους υπολείπους συναδέλφους όσους θα θέλετε να τοποθετηθείτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Η κυρία